Είναι το ωραιότατο κτίριο του παλαιού ταχυδρομείου και τώρα είναι πινακοθήκη του Δήμου Πειραιά, στον Πειραιά, στην Οδός Φίλωνος. Φαίνεται εδώ το ωραιότατο νεοκλασικό κτίριο του 1900, επιδημαρχούντος Τρίφωνος Μουντζοπούλου, και είναι η χαρακτική, η έκθεση του Παναγιώτη Στέτσης από τη συλλογή της της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Καθώς μπαίνουμε μέσα στο κτίριο, είναι η αίθουσα των συναυλιών και των διαλέξεων με τους πάρα πολύ ωραίους πολυελαίους και βλέπουμε το επιχρωματισμένο χαρακτικό του Παναγιώτη Τέτσι, το οποίο είναι στην Ύδρα και φαίνεται εδώ ολόκληρο. Και αμέσως βλέπουμε τα χαρακτικά του Παναγιώτη Τέτσι, ένα ωραιότατο τραπέζι το οποίο είναι αποχαρακτικό και τυπωμένο μετά και έχει επιχρωματιστεί. Σήμερα συνήθως με τον όρο χαρακτική αναφερόμαστε στην ενχάραξη σχεδίων και συμβόλων σε μια επιφάνεια η οποία κατόπιν θα χρησιμεύσει ως πλάκα για την παραγωγή αντιτύπων σε χαρτί. Το έργο αντίτυπο σε χαρτί ή άλλο μέσο που δημιουργείται κατά αυτόν τον τρόπο αποκαλείται χαρακτικό. Ανάλογα με το υλικό της πλάκας γίνεται λόγος για ξυλογραφία, χαρακτικό επάνω σε ξύλο, για χαλκογραφία, χαρακτικό επάνω στον χαλκό και για λιθογραφία, χαρακτικό επάνω στην πέτρα. Καθώς και η λέξη γραβούρα είναι γαλλικής προέλευσης και λέει ακριβώς για το ίδιο πράγμα, συνήθως χαρακτικό επάνω σε χαλκό. Η ξυλογραφία αποτελεί την αρχαιότερη τεχνική χαρακτικής και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Κινέζους τον 6ο αιώνα μετά Χριστό για να εκτυπώσει σχέδια σε ύφασμα. Η ξυλογραφία χρησιμοποιήθηκε πολύ αργότερα, τον 14ο αιώνα, γύρω στο 1350 στην Ευρώπη, για την εκτύπωση θρησκευτικών εικόνων. Με την ανακάλυψη της τυπογραφίας με κινητά στοιχεία από τον Γουτεμβέργιο, η ξυλογραφία χρησιμοποιήθηκε για την ένθεση εικόνων σε βιβλία. Τον 15ο αιώνα ανακαλύφθηκε η χαλκογραφία και τον 18ο αιώνα η λιθογραφία χαρακτική σε λίθο. Με τη λιθογραφία είναι δυνατή η ανατύπωση ολόκληρων ζωγραφικών έργων και η χρήση της εξαπλώθηκε κατά τον 20ο αιώνα. Η οξυγραφία είναι μέθοδος χαρακτικής σύμφωνα με την οποία ένα ισχυρό οξύ κόβει τα μη προστατευμένα μέρη μιας επιφάνειας μετάλλων για να δημιουργήσει ένα σχέδιο στο μέταλλο. Μαζί με την χάραξη είναι η σημαντικότερη τεχνική για τις παλές κύριες τυπωμένες ύλες και παραμένει ευρέως χρησιμοποιημένο σήμερα. Άλλες τεχνικές χαρακτικής είναι η τσιγκογραφία, εγχάραξη σε πλάκα ψευδαργύρου. Μέχρι την ανακάλυψη της φωτογραφίας και της εκτύπωσης offset με την χαρακτική στο χέρι γίνονταν η δημιουργία πλακών για την αναπαραγωγή εικόνων σε βιβλία και γραμματόσημα κτλ. Σήμερα η χαρακτική στο χέρι έχει περιοριστεί στην παραγωγή εικαστικών έργων, την διακόσμηση καλλιτεχνικών βιβλίων που συνήθως κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, καθώς και την παραγωγή μητρών για την εκτύπωση χαρτονομισμάτων. Στην Ελλάδα, η σύγχρονη χαρακτική έκανε την εμφάνισή της στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο Παναγιώτης Τέτσης γεννήθηκε στην Ύδρα το 1925. Το 1940 πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής από τον Κλάους και η γνωριμία του με τον Δημήτρη Πικιόνι και τον Νικόλαο Χατζηκυριάκο Κίκα καθόρισε τη μετέπειτα πορεία του. Από το 1943 έως το 1949 φίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Δημήτρη Μπισκίνη, Παναγιώτη Μαθιόπουλο και Κωνσταντίνο Παρθένη. Με κρατική υποτροφία συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι
στην École des Beaux Arts, όπου μεταξύ άλλων διδάχτηκε την τέχνη της χαλκογραφίας κοντά σε μεγάλους Γάλλους δασκάλους, 1953-1956. Το 1960, με τη μυτική υποτροφία της Ιταλικής κυβέρνησης, επισκέφτηκε την Ιταλία και μελέτησε τα μουσεία της. Είναι τα ωραία χαρακτικά του Παναγιώτη Τέτσι που καταγόταν από την Ίδρα, και βλέπουμε εδώ αμέσως ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Αυτό νομίζω ήταν κάπου στην Πειραιώς, το έκανε, το χάραξε και τώρα έχει ανατυπωθεί από την έκθεση της, του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας, τα οποία παρουσιάζονται στο παλιό ταχυδρομείο. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και αγαπημένο θέμα του Παναγιώτη Τέτσι, το έχει κάνει και ζωγραφικό αυτό σε πολλές παραλλαγές, και είναι η δραστηριότητα κάποιας λαϊκής αγοράς που ο κόσμος πάει να ψωνίσει τα φρέσκα της εβδομάδος και δείχνει τους ανθρώπους κάπως σκίτσογραφημένους την ώρα που πάνε να ψωνίσουν από τους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Είναι ένα θέμα το οποίο το αγαπούσε αρκετά ο καλλιτέχνης, το έχει κάνει και ζωγραφικό το θέμα αυτό, αλλά το έχει κάνει και χαρακτικό. Εδώ είναι από το χαρακτικό η ανατύπωση με λίγη επιζωγράφηση επάνω, και έχει βάλει διάφορα χρώματα επάνω. Είναι και αυτό στην έκθεση, η οποία βρίσκεται στο παλιό ταχυδρομείο. Τα χαρακτικά συνήθως είναι σε δύο χρώματα, άσπρο και μαύρο, καθώς βλέπουμε εδώ πέρα διάφορες όψεις από τα χαρακτικά του Παναγιώτη του Τέτσι, φαίνονται εδώ. Συνήθως τα χαρακτικά είναι πάνω σε ξύλο και αφαιρείται και μετά μπαίνει το χρώμα και ανατυπώνεται. Πάλι είναι από τα χαρακτικά του Παναγιώτη του Τέτσι όλα αυτά. Ένα ωραίο πάλι χαρακτικό, το οποίο τυπώνεται με το άσπρο και μαύρο. 1951, όταν διορίζεται επιμελητής με καθηγητή τον Νίκο Χατζηκυριάκο Γκίκα στην έδρα του Ελεύθερου Σχεδίου στην Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δίδαξε επίσης 1958 έως 1976 στο Ελεύθερο Σπουδαστήριο Καλών Τεχνών, μετέπειτα Σχολή Βακαλό, του οποίου υπήρξε και ιδρυτικό μέλος, καθώς και στη Σχολή Σχεδιαστών του Αθηναϊκού Τεχνολογικού Ομίλου 1958-1962. Το 1976 εξελέγει καθηγητής στο τρίτο εργαστήριο ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, στην οποία διετέλεσε και πρίτανη στο διάστημα του 1989 έως το 1991, και δίδαξε έως το 1992. Από το 1993 είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το χαρακτικό του έργο, ιδιαίτερα σημαντικό και συμπληρωματικό του ζωγραφικού του, το έχει παρουσιάσει σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, του Παναγιώτη Τέτσι. Πάλι βλέπουμε ωραία χαρακτικά του Παναγιώτη του Τέτσι, τα οποία είναι και επιχρωματισμένα και είναι κυριαρχή η όχρα. Βέβαια είναι σχηματοποιημένα σε μοντέρνο ρυθμό. Πάλι το ωραιότατο σπίτι, το οποίο είναι στην Ίδρα, ένα γνωστό μοτίβο της Ίδρας. Από την Ίδρα κατάγεται και ο καλλιτέχνης ο Παναγιώτης ο Τέτσις. Πάλι βλέπουμε πίνακα από χαρακτικό με χρώμα επάνω, και εδώ άλλο ένα χαρακτικό, διάφορα χαρακτικά με ηλιοβασίλεμα, τα οποία πιθανόν είναι από την Ίδρα. Είναι διάφορες μορφές του ίδιου θέματος,
ηλιοβασίλεμα, πώς καθρεφτίζεται και το έχει φτιάξει σε χαρακτικό και μία γέφυρα, μία ωραιότατη γέφυρα την έχει, το έχει κάνει σε χαρακτικό ο γλύπτης, μία πολυθρόνα σε κάποιο μπαλκόνι, είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη και την έφτιαξε, καθώς και ένα ωραιότατο τοπίο από κάποιο σημείο σε κάποια επαρχία, σε κάποιο μέρος επαρχίας της Ελλάδας, είναι μακρόστενο. Και εδώ βλέπουμε χαρακτικά με θέματα ναυπηγεία ή διαλυτήρια πλοίων, πάλι σε χαρακτικό με χρώμα. Πάλι από τα ναυπηγεία, διάφορα χαρακτικά, το ίδιο και αυτό εδώ. Είναι βέβαια μονόχρωτα, δεν έχουν, αλλά είναι η δυσκολία του σχεδίου και μετά να ανατυπωθούν στο χαρτί. Πάλι συνεχίζεται η έκθεση στο παλαιό ταχυδρομείο, το ωραιότατο νεοκλασικό, το οποίο είναι στην οδός Φίλωνος στον Πειραιά, γειτονιές του Πειραιά. Πάλι φαίνεται εδώ ο Πειραιάς με μια εκκλησία σε χαρακτικό με λίγη επιχρωμάτιση επάνω. Και εδώ πάλι άλλο ένα σχέδιο. Είναι λίγο δυσανάγνωστο τι ακριβώς δείχνει, οπωσδήποτε κάτι έχει φτιάξει. Και εδώ φαίνεται μια γειτονιά με τα σπίτια. Και εδώ πάλι άλλοι πίνακες. Καθώς στην ίδια αίθουσα είναι και αυτά τα οι μεταλλικές κατασκευές, οι οποίες δεν είναι του Παναγιώτη του Τέτσι, είναι του Σταύρου του Τζόρτζος. Είχε πριν μερικές μέρες μία έκθεση ζωγραφικής, όχι χαρακτικά, με ακαδημαϊκή ζωγραφική, και έχει ο ίδιος ο καλλιτέχνης καταπιάστηκε και με μεταλλικές κατασκευές, είναι κονσόλες και καρέκλες, όπως σας φαντάστηκε ο ίδιος ο Σταύρος ο Τζόρτζος. Είναι αρκετά ωραία και φαίνεται ότι τα δόρισε στην εθνική, στην δημοτική πινακοθήκη του Δήμου Πειραιά και είναι τοποθετημένα εδώ. Είναι διάφορα σίδερα τα οποία τα συναρμολόγησε και οπωσδήποτε θα έχουν δουλειά για να κολληθούν και τα έβαλε εδώ στην αίθουσα της δημοτικής πινακοθήκης, μια εσωτερική σκάλα, και πάλι φαίνονται οι κατασκευές οι μεταλλικές, οι οποίες είναι στην πινακοθήκη του Δήμου Πειραιά. Πάλι ένας πίνακας, χαρακτικό του Παναγιώτη του Τέτσι, και είναι μάλλον για πει, είναι τη στιγμή που οι εργάτες εργάζονται σε οικοδομή, και εδώ πάλι την ώρα που καλουπώνουν οι εργάτες, και μια εσωτερική σκάλα της δημοτικής πινακοθήκης που οδηγεί στη μόνιμη έκθεση των πινάκων στον επάνω όροφο, και οι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι που υπάρχουν στην δημοτική πινακοθήκη, και το ωραιότατο έργο επιχρωματισμένο της Ύδρας με το ωραίο αρχοντικό των κουτουριωτών, το οποίο είναι στην Ύδρα, καθώς ο καλλιτέχνης καταγόταν από την Ύδρα.